εκδήλωση και πάντα τέτοιες εκδηλώσεις είναι καλοδεχούμενες, έτσι ώστε να μπορεί να προβάλλονται όλα τα προβλήματα των αγροτών. Και θα ήθελα να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι από το πρωί που βρίσκεστε σήμερα στην Πέλα και στην Ημαθία, για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι, ότι είδατε την απογοήτευση που κυριαρχεί σε όλο τον αγροτικό κόσμο, είτε στις συγκεντρώσεις που είχατε μέσω συνεταιρισμών, είτε με μεμονωμένους παραγωγούς. Γιατί είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και έξω. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε όλος ο αγροτικός κόσμος με δύο κακά. Γιατί ο αγροτικός κόσμος είναι αυτός που, κατά την άποψή μου, πληρώνει το μεγαλύτερο κόστος, είτε το κόστος διαβίωσης και έρχεται και το κόστος παραγωγής. Γιατί οι αγρότες είναι και καταναλωτές, όπως σωστά είπατε. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί μια λύση πάνω σε αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι το τι προτείνεστε εσείς σε περίπτωση που έρθετε στην κυβέρνηση να κάνετε, γιατί όπως είπε και η Θεοδώρα, η κρίση στην Ουκρανία προβλέπεται να τραβήξει αρκετά. Το πού θα πάει και το τι προτείνεστε να κάνετε για την κρίση που έρχεται, γιατί τα μηνύματα δεν είναι ευίωνα. Οι τιμές στα προϊόντα, γιατί η Πέλα και η Ημαθία το μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων που προέρχονται από τα αγροτικά προϊόντα, είτε λέγονται ροδάκινα, είτε νεκταρίνια, είτε βερίκουα, είτε κεράσια, και είχαν μια αγορά η οποία είτε μέσω τρίτων είτε κατευθείαν, οι αγορές ήταν η Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία, είτε σε διάφορες χώρες ανατολικές. Από εκεί και πέρα αυτά ήθελα να πω, τα προβλήματα τα γνωρίζετε. Με τα λοιπάσματα, επιδοτήσεις. Τι θα γίνει, είχε αναγγείλει η κυβέρνηση μία επιδότηση της τάξης των 200 ευρώ, ανάλογα το πώς δεν ξέρουμε ακόμα, θα γίνει μία επιδότηση στα λοιπάσματα. Και αυτή τη στιγμή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος θα δοθεί τον Νοέμβριο, το Μάρτιο δεν γνωρίζουμε πότε, εμείς δεν ζητάμε να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Η ειδική μείωση κατανάλωσης θα είναι 15, 20, 18 λεπτά. Δεν λέει κάτι. Εμείς θέλουμε κατέργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν οι αλληλείς, οι εφοπλιστές, όλοι αυτοί. Σας ευχαριστώ. Ποιος άλλος?